Ποτάμι τρέχει το νερό λίγα μέτρα πριν το χωριό της Τηλίσου, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Δημότες και επισκέπτες κάνουν λόγο για παράδεκτες εικόνες, καθώς όπως υποστηρίζουν, το πολύτιμο αγαθό χάνεται στους δρόμους εδώ και 2 χρόνια. Εγώ έχω ελιές εκεί πέρα λίγο πιο κάτω, περνάω τακτικά περίπου 2 χρόνια. Από τη μία λέμε ότι δεν έχουμε νερό, πρέπει να προσέχουμε. Σίγουρα. Και, χάνεται. Και ο κόσμος πληρώνει και πανάκριβα το νερό και το νερό χάνεται, κατεβαίνει στο ποτάμι από εκεί. Είπα ότι είναι έσχος. Να χάνεται το νερό και οι αρμόδιοι να αρμενίζουν. Τι άλλο να πεις, δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Μόλις ήρθαμε εδώ να μένουμε, το είδαμε ότι το νερό τρέχει, ρωτήσαμε η ιδιοκτήτρια μας, μας λέει, 2 χρόνια τρέχει το νερό. Ο γιος μου έχει πέρασε ένα βράδυ με τη μηχανή, ήταν πάρα πολύ το νερό, γλίστρισε και έπεσε. Με τη μηχανή ήθελαμε να κάνουμε μήνυση. Λίγο είναι, σαν ποταμό είναι. Αυτά είναι τα προβλήματα είναι και είναι καλό νερό, δεν είναι απότισμα. Το γεγονός αυτό μας έχει ανασατώσει, το να βλέπουμε τόσο μεγάλες ποσότητες νερού να χάνονται. Είναι πολύ κακό για όλους μας. It's bad for everybody this. Όπως υποστηρίζουν, αν και έχουν ενημερώσει τη ΔΕΙΑΗ, δυστυχώς δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της διαρροής, με συνέπεια το νερό να χάνεται τόσο άδικα, και ενώ οι αρμόδιοι κρούν το καμπανάκι της λειψιδρίας στην Κρήτη. Και τρέχει το νερό, ήταν λίγο το νερό και σιγά σιγά είναι ποταμό. Πήραμε τηλέφωνο πολλές φορές και είπανε και θα έρθουν να το φτιάξουν. Ήρθανε μία φορά. Κάνανε κάτι, αφήσανε το μηχανή, μετά πήραν το μηχανή και αυτό ήταν. Ναι, το νερό, μεγάλη πρόβλημα, είναι ποτάμι. Στην Κρήτη. This? This, no. 2 χρόνια, I think. Ξέρω, τρέχει το νερό και τους άλλους. Τρέχει. Όπως διαπίστωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, η διαρροή προέρχεται από τον παλιό αγωγό της Τηλίσου, ο οποίος είναι ο βασικός αγωγός τροφοδοσίας νερού για την πόλη του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον κύριο Βουρεξάκη, έχουν γίνει 3 αποτυχημένες προσπάθειες για τον εντοπισμό του αγωγού, ο οποίος βρίσκεται σε βάθος 11 μέτρων και σε ένα σημείο το οποίο φαίνεται πως έχει μπαζωθεί. Πράγματι, στην περιοχή εκεί πέρα υπάρχει ο αγωγός, ο οποίος όμως είναι σε μπάζωμα περίπου 11 μέτρα βάθος. Έχει κάνει επανειλημμένως τη ΔΕΕ προσπάθεια να βρούμε τον αγωγό σε ποιο σημείο έχουμε τη διαρροή αυτή που υπάρχει πράγματι, όχι τόσο διαρροή. Περίπου 3 μήνες με έχουν ενημερώσει εμένα ότι είναι. Και δεν τον βρήκαν καν τον αγωγό. Αυτό να μην είναι μπαζώματα, λέει. Εκεί στην περιοχή έχουν πολλά μπάζα έχουν ρίξει. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει νέα προσπάθεια από τον εργολάβο και στην περίπτωση που δεν εντοπιστεί ο αγωγός και η διαρροή, τότε η ΔΕΙΑΗ θα προχωρήσει στην αντικατάσταση ενός τμήματος του αγωγού έργο ύψους 150.000 ευρώ. Και αν δεν βρεθεί, θα πρέπει στον Ρωμίνα να κάνουμε μια μελέτη, θέλει κάποιο χρόνο αυτό, να κάνουμε να το παρακάμψουμε, να κάνουμε 350 μέτρα, περίπου 100-150.000 ευρώ είναι το κόστος, να μπορέσουμε να το παρακάμψουμε το κομμάτι. Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΗ εντείνει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση κονδυλίων ώστε να αντικαταστήσει τους παλιούς αγωγούς ύδρευσης με προτεραιότητα αυτών της Τηλίσου, ο οποίος κατασκευάστηκε πριν από 53 χρόνια.